Σήμερα βρίσκομαι στην πόλη της Καλαμάτας με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου 70 χρόνια από την ένταξη της χώρας μας στο ΝΑΤΟ και η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος απέναντι στους υπεριαλιστικούς σχηματισμούς και δεσμεύσεις που έχουν εμπλέξει κυβερνήσεις σε τη χώρα μας. Είναι μια, αν θέλει, και πετειακή έκδοση αυτή. Φέτος κλείνουμε 70 χρόνια, 70 χρόνια από την ημέρα που η χώρα μας εντάχθηκε σε αυτόν τον σχηματισμό. Εμείς την λέμε Λύκο Συμμαχία και χρησιμοποιούμε αυτόν τον τίτλο γιατί αυτά τα 70 χρόνια μόνο δεινά έχουν συσσωρευτεί στον ελληνικό λαό από την ένταξη της χώρας μας στο ΝΑΤΟ. Ο κατάλογος είναι πάρα πολύ μεγάλος και αποκτάει μια ιδιαίτερη βαρύτητα σήμερα μεσούντος του πολέμου στην Ουκρανία που είναι ένας πόλεμος στον οποίο πρώτο στατεί αυτή η Λύκο Συμμαχία απέναντι από την Ρωσία μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την συμμετοχή της, την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτές τις διεργασίες. Όσον αφορά την εμπλοκή της χώρας μας, ήθελα να πω δύο λόγια περισσότερα. Δεν είναι μία εμπλοκή η οποία στηρίζεται σε λόγια. Έχει αποκτήσει πλέον υπόσταση μέσω της αποστολής μεγάλων ποσοτήτων οπλικών συστημάτων, οπλισμού και πυρομαχικών, τα οποία φεύγουν από περιοχές κρίσιμες της χώρας μας, όπως είναι τα νησιά του Αιγαίου. Είναι οπλικά συστήματα και όπλα τα οποία έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, ο Έλληνας εργαζόμενος και φυσικά πολύτιμα για την άμυνα αυτής της χώρας όπως την αντιλαμβάνεται ο λαός μας. Και επιπλέον συνεχίζει, ήδη έχουν σταλεί και έχει σταλεί και προσωπικό της χώρας με εξειδικευμένα διαρματικά όπλα στην Βουλγαρία σε σχηματισμούς μάχης νατοϊκούς που υπάρχουν εκεί πέρα που συμμετέχουν στην περικύκλωση της Ρωσίας. Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα στον ελληνικό λαό πού θα σταματήσει αυτή η κατάσταση η οποία πραγματικά κάνει μέρος του πολέμου ανάμεσα στην Ρωσία και το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες από την άλλη πλευρά βάζοντας σε πολύ μεγάλους κινδύνους τον ελληνικό λαό. Ειδικά σε μια χώρα που μέσα από τις συμφωνίες που έχει υπογράψει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και που είχαν προετοιμάσει προηγουμένως ο ΣΥΡΙΖΑ και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, την έχουν μετατρέψει σε μια απέραντη αμερικανική επιθετική βάση με όλους τους κινδύνους όπως προανέφερα που συνεπάγεται αυτή η εμπλοκή. Ένα άλλο κομμάτι πολύ σημαντικό το οποίο σχετίζεται και σχετίζεται άμεσα με αυτές τις εξελίξεις είναι και η ενεργειακή κρίση που μαστίζει πλέον την χώρα μας αλλά και την Ευρώπη ολόκληρη και βέβαια το ότι και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται μέσα στην δίνη αυτής της ενεργειακής κρίσης δεν απαλλάσσει από τις ευθύνες την ελληνική κυβέρνηση με την πολιτική που εφαρμόζει που είναι η απεμπόληση της εκμετάλλευσης των εγχώριων ενεργειακών πόρων όπως είναι ο λιγνίτης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο λιγνίτης μπορεί να μετατραπεί σε ένα καθαρό ενεργειακό καύσιμο κάνοντας χρήση της τεχνολογίας αλλά και την πράσινη μετάβαση όπως την ονομάζουν το χρηματιστήριο της ενέργειας τα οποία έχουν τσακίσει το μηνιάτικο των λαϊκών νοικοκυριών από την ακρίβεια αλλά συμπαρασύνοντας και ένα πλήθος άλλων αγαθών. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία μας ανησυχούν ιδιαίτερα και αν θέλετε και λόγω της περίοδου το Κομμουνιστικό Κόμμα ήδη έχει επιφθήνει ένα κάλεσμα στους Έλληνες εργαζόμενους, στον ελληνικό λαό για να συζητήσει μαζί του, να βρουν κοινά σημεία συμπόρευσης και φυσικά χωρίς δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούν σε όλα με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εμείς απευθύνουμε αυτή την πρόσκληση και είμαστε πραγματικά ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που γίνεται αποδεκτή από τον ελληνικό λαό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτή τη στιγμή δεν δέχεται
την κυβέρνηση ούτε ΣΥΡΙΖΑ ούτε Νέα Δημοκρατία. Σε εκλογές σε λίγο θα πάμε, ήδη θεωρείται ότι έχουμε μπει στην προεκλογική περίοδο, αλλά και δέχεται ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, κουμπάει το 25%, ότι δεν θα είχε αντίρρηση να στηρίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα, και φυσικά όχι για να κυβερνήσει ή να συγκυβερνήσει με αυτούς που τον έχουν γονατίσει, τον λαό μας, αλλά να σταθεί δίπλα στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, και το ξέρει αυτό, το βλέπει καθημερινά, να ενισχύσει τη φωνή του και τον αγώνα του για να επιτηθούν αυτά τα βασικά ζητήματα. Σε σχέση με το ΝΑΤΟ, πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι η Ελλάδα ως χώρα μέλος και η Τουρκία ως χώρα μέλος καθημερινά βρίσκονται στην κόψη του ξεραφιού? Ναι. Είναι γεγονός ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας βρίσκονται στην κόψη του ξεραφιού. Υπάρχει μία επιθετικότητα άνευ προηγουμένου αυτή τη στιγμή από πλευράς της Τουρκίας και διεκδίκηση πάνω και στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Κυριαρχικά δικαιώματα είναι οι θαλάσσιες ζώνες, ΑΟΣ, Υφαλοκρηπίδα, αλλά πλέον και σε κυριαρχία. Κυριαρχία είναι αμφισβήτηση, αν θέλετε, της ελληνικότητας μεγάλων περιοχών της χώρας μας, όπως είναι και κρίσιμων περιοχών, όπως είναι τα νησιά του Αιγαίου, που πλέον η Τουρκία την αμφισβητεί υπό προϋποθέσεις, με την προϋπόθεση ότι θα αποστρατικοποιηθούν και τα λοιπά. Είναι μια νέα εξέλιξη που αναβαθμίζει αυτή την επιθετικότητα, και η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι ότι η επιθετικότητα αυτή τροφοδοτείται και τροφοδοτείται καθημερινά και έντονα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και από το ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αποφυγή του να πάρουν θέσεις πάνω σε αυτήν την επιθετικότητα και σε αυτές τις αμφισβητήσεις, αλλά και η κλασική πλέον φράση που εκπέμπουν και οι τρεις αυτοί οργανισμοί και κράτη που προανέφερα, βρείτε τα. Αυτή ακριβώς η φράση βρείτε τα είναι κάτι που δίνει αέρα στα πανιά της τουρκικής επιθετικότητας και των αμφισβητήσεων που ήδη προανέφερα. Είναι λοιπόν άλλη μία πλευρά που θα πρέπει ο ελληνικός λαός να συνεκτιμήσει, κρίνοντας την εγκληματική παρουσία και δράση και του ΝΑΤΟ και της αμερικάνικης πολιτικής στη χώρα μας. Είπα προηγουμένως ότι η Ελλάδα μέσω της αμυντικής, κατεπίφαση αμυντικής, δεν είναι αμυντική, καθαρά επιθετική είναι η συμφωνία που υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση τον περασμένο χρόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι μια συμφωνία, την είχε προετοιμάσει και σχεδόν την είχε υλοποιήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια. Είναι καταστροφικές, αν θέλετε, για τις πραγματικές επιδιώξεις και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Μπλέκει τη χώρα μας σε αυτές τις επιθετικές δραστηριότητες και την κάνει φυσικά στόχο, το έχουν πει ήδη και οι Ρώσοι αλλά και οι Ιρανοί στο παρελθόν, ότι η εμπλοκή της χώρας μας σε αυτό το επίπεδο, μετατρεπόμενη συνολικά σε μια βάση, την μετατρέπει σε στόχο από αυτές τις χώρες οι οποίες απειλούνται από την αμερικάνικη πολιτική. Κανένα λόγο δεν έχει ο ελληνικός λαός να μπλέκεται σε αυτές τις ιστορίες, και έχουν τεράστια ευθύνη οι κυβερνήσεις που για συμφέροντα ξένα προς τα συμφέροντα του λαού μας την μπλέκουν. Τομεακής Επιτροπής Μεσσηνίας του ΚΚΕ, καλούμε τον λαό της πόλης μας να παραβρεθεί σήμερα στις 7 στο ξενοδοχείο Rex την παρουσίαση του βιβλίου 70 χρόνια ΝΑΤΟ.